με αμερικανική πίεση, 18 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί και η Ελλάδα, θα στείλουν τόνους βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών στην Ουκρανία. Η πίεση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ λοιπόν βρήκε προσοδοφόρο έδαφος στην Ευρώπη, που πληρώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία πολύ ακριβά όπως φαίνεται, ενώ μετά την καταρχήν απόρριψη του κινέζικου ειρηνευτικού σχεδίου, βλέπουμε ότι ο πόλεμος έχει μέλλον και μεγάλη διάρκεια. Δεν φτάνει που είχαμε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση και μια κρίση τιμών όλων των προϊόντων και υπηρεσιών εδώ και ένα χρόνο, η οποία συνεχίζεται, τώρα θα συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας συγκέντρωσε 18 χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, για την κοινή προμήθεια πυρομαχικών στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή είχε αποφασιστεί στην τελευταία συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Συμμαχίας, στην οποία η Ευρώπη δεσμεύτηκε να βοηθήσει έμπρακτα. 18 κράτη υπέγραψαν την Δευτέρα τη Συμφωνία Έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για τη συλλογική προμήθεια πυρομαχικών για να βοηθήσουν την Ουκρανία και να αναπληρωθούν τα εθνικά αποθέματα των κρατών μελών. Το έργο ανοίγει τον δρόμο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Νορβηγία να προχωρήσουν σε δύο μονοπάτια. Είτε μια διετή ταχύτατη διαδικασία για βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών και ένα επταετές έργο για την απόκτηση πολλαπλών τύπων πυρομαχικών. Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εστονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Νορβηγία έχουν υπογράψει την σχετική απόφαση. Περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία σύντομα μετά από τις εθνικές διαδικασίες. Το έργο Συνεργατική Προμήθεια Πυρομαχικών δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για να ανταποκριθεί στην έγκριση για προμήθεια πυρομαχικών συλλογικά και πιο γρήγορα, συγκεντρώνοντας, συντονίζοντας και συμφωνώντας συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Το έργο του οργανισμού παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την πρόθεση των κρατών μελών να προμηθεύονται από κοινού τα επιγόντως απαραίτητα πυρομαχικά για την Ουκρανία. Αυτό το έργο στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην βιομηχανία και ενισχύει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ζωσέφ Μπορέλ, δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε ένα βήμα μπροστά, εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας να παράσχουμε στην Ουκρανία περισσότερα πυρομαχικά πυροβολικού». Με τη σημερινή υπογραφή, 18 χώρες έχουν υπογράψει για να συγκεντρώσουν παραγγελίες και να τις υποβάλουν μαζί με τη βιομηχανία μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.